Είμαστε με την πρόξενο της Γαλλίας στην Ελλάδα, Σοφία Μπαρουτσάκη Τσιριγότη, και πρόκειται να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Λέσβο, αλλά στη Λέσβο κυρίως μας ενδιαφέρει, με αφορμή τον Μάρτιο που είναι μήνας γαλλοφωνίας. Τι εκδηλώσεις θα γίνουν και πότε? Να αναφερθώ, αν θέλετε, λίγο σύντομα στο τι είναι γαλλοφωνία. Ή στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, που αγκαλιάζει 84 χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, και που στόχος, σκοπός, μέλημα είναι το μοίρασμα των αξιών, την συμπόρευση των πολιτισμών, την υποστήριξη διαφόρων σκοπών που θέλουν να φέρουν σαν επίτευξη στόχων και κυρίως την ειρήνη. Τι τους ενώνει? Η γλώσσα. Η γαλλική γλώσσα, η οποία μιλείται σε όλες και στις 5 ηπείρους, όπως συνηθίζω να λέω και μη μας φαίνεται περίεργο. Η Αμερική, δεύτερη γλώσσα, έχει τη μάθηση της γαλλικής μετά από την συνεργασία που είχαν τελευταία με τον κύριο Μακρό. Η γαλλική γλώσσα ταξιδεύει και μαζί με τη γαλλική γλώσσα ταξιδεύει κάθε γλώσσα. Ο μήνας Μάρτιος θεωρείται μήνας γαλλοφωνίας, βέβαια η γαλλοφωνία δεν πάβει, είναι εορτασμός της γαλλοφωνίας με διάφορες δράσεις ανά τον κόσμο και προφανώς και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς στη Λέσβο, κάθε χρόνο κάνουμε κάτι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον κορονοϊό, την πανδημία, είχαμε περιοριστεί, κάναμε ψηφιακά όμως πολλά πράγματα, η δύναμη της τεχνολογίας. Φέτος έχουμε την επίσκεψη της ακολούθου της Madame Véronique Bruyère, η οποία είναι επί της γλώσσας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τον εκπαιδευτή, το Monsieur Hugues Denisot, ο οποίος θα κάνει επιμορφώσεις στους καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, πώς μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να διδάξουμε πιο διασκεδαστικά και πιο ευχάριστα τη γλώσσα. Επίσης, έχουμε μία ενημέρωση για την πολυγλωσσία από τον κύριο Λεωνίδα Κουρμάδα, ο οποίος κατάγεται και από τη Μυτιλίνη, εργάζεται στο τμήμα μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών και θα έρθει να παρουσιάσει λοιπόν όλο αυτό τον θεσμό, το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης με τα κοινά ιδανικά και τους κοινούς στόχους σε αυτή την δύσκολη εποχή κρίσης, κρίσης πολιτισμού, κρίση οικονομική, κρίση θεσμών. Αλλά ας μην απογοητευόμαστε, η αισιοδοξία και η καλή βούληση είναι πάντα συνυπόρος σε όλη την φάση της ζωής και των δυσκολιών. Επίσης, δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι ήθιστε το νησί μας να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό με πρωτοβουλίες καθηγητών, δασκάλων από τα σχολεία. Και φέτος η Αγιάσου, η πέμπτη τάξη δημοτικού της Αγιάσου, διακρίθηκε σε αυτό το διαγωνισμό με πολύ ωραία δημιουργία πάνω σε αξιοθέατα της Γαλλίας. Φτιάξαν ένα παιχνίδι, θα μας το παρουσιάσουν 30 Μαρτίου στο σχολείο τους με τη δασκάλα τους, όπου θα γίνει και η τιμητική τους διάκριση, απονομή των βραβείων τους. Και παράλληλα στην Αγιάσου, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, θα γίνει και η παρουσίαση της πολυγλωσσίας μέσα και από ένα quiz που θα τους δοθεί. Δώστε μου το λίγο χρόνο να πω ότι μαζί με την κυρία Μαρία Τζούρα, διευθύντρια του δεύτερου δημοτικού σχολείου, μετά από δική μου παράκληση και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευαισθησία που είχε να ανταποκριθεί, δίπλα στην ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη του σχολείου φτιάξαμε μια άλλη βιβλιοθήκη που θα φέρει το γαλλικό πολιτισμό με βιβλία και διάφορες άλλες μορφές μεντιά, όπου θέλησα να δώσω αυτή τη γωνιά στη μνήμη μιας συναδέλφου που τη χάσαμε πρόσφατα και είχε αγωνιστεί πάρα πολύ με την γαλλική γλώσσα, την γαλλοφωνία. Ήταν και μαθήτριά μου, παιδικό, από παιδάκι την είχα, και στη μνήμη της θα αφιερώσουμε αυτή τη γωνιά πολιτισμού, βιβλίου ανάγνωσης λογοτεχνίας, που μέσα από εκεί
συνεχίζει το φως που αυτό το παιδί άφηνε μέσα από τις συνεργασίες και την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εδώ στη Λέσβο την πρόξενο της Γαλλίας και πώς μπορούμε να σας αξιοποιήσουμε προκειμένου να προοδεύσει αυτός ο τόπος? Μία ερώτηση πολύ για μένα φέρει ένα βάρος. Δύσκολο να το απαντήσω, γιατί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Λέσβο, στη Μυτιλήνη, αγάπησα τον τόπο. Όπως θα γνωρίζετε, δεν κατάγομαι από εδώ, όμως έγινα και εγώ κάτοικος της Λέσβου με πολύ αγάπη, έγειρα στα κοινά της πόλης και με τον τίτλο της Προέδρου του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας που είχα μέχρι πέρυσι, γιατί ενσωματώθηκε αυτός ο σύλλογος στον μεγαλύτερο σύλλογο της ΑΠΕΦ των Αθηνών. Δεν υπάρχει η πλέον ανάγκη να υφίσταται αυτός ο σύλλογος. Είχα κάνει και έχω κάνει και συνεχίζω να κάνω πολλές δράσεις, πολλούς δρόμους πολιτισμού να διαβούμε από κοινού και κυρίως με αφιερώματα που μπορούσαν να αναδείξουν και το δικό μας πολιτισμό. Η Γαλλία με την Ελλάδα είναι αδερφές χώρες. Δεν το λέμε τυπικά, υπάρχει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, συνεχίζεται. Από τα βάθη των αιώνων έχουμε μια σχέση με την Γαλλία, τη μάθηση της γαλλικής, και έχουμε Γάλλους διανοούμενους που λατρεύουν την ελληνική και αντίστοιχα εμείς τη γαλλική γλώσσα. Ως επίτιμη πρόξενος συνεχίζεται η ίδια δράση, αν και στις αρμοδιότητες της προξένου δεν είναι τόσο η διάδοση της γλώσσας, του πολιτισμού και άλλων τέτοιων δράσεων. Παρόλο που στην τελευταία μας συνάντηση τώρα τον Φεβρουάριο στη Γενική ημέρα, στην Γενική Συνέλευση που κάνουμε ημέρα εργασιών στην Πρεσβεία, η παράκληση του μορφωτικού ακόλουθου του Γαλλικού Ινστιτούτου δράσεων επίσης, πολιτιστικών δράσεων, ήταν η παράκληση να αναλάβουμε και αυτό το κομμάτι, διότι είμαστε 14 σημεία, βρισκόμαστε επίτιμοι πρόξενοι με τον σκοπό να βοηθάμε τους Γάλλους υπήκοους που βρίσκονται στον τόπο μας, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους, καθώς και σε τουρίστες που περνούν από την πόλη μας, από το χώρο μας, από την περιοχή μας. Εγώ έχω αρμοδιότητες και για τη Λίμνο. Ομολογώ ότι επειδή μένω στη Λέσβο, όχι ότι δεν έχω την έννοια της Λίμνου και προσπαθώ όσο γίνεται να ανταποκρίνομαι, αλλά θα ήθελα κάτι παραπάνω για τη Λίμνο και στα μελλοντικά μου σχέδια και σκέψεις είναι να έχω μια πιο ενεργή παρουσία στη Λίμνο όσο αφορά το κομμάτι του πολιτισμού και της γλώσσας και μια συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους θεσμούς του τουρισμού. Μέσα σε όλα λοιπόν έχω δεσμευτεί να προσπαθήσουμε την αδερφοποίηση της Λέσβου με τη Μασαλία. Όπως γνωρίζετε, στη Μασαλία βρίσκονται πάρα πολλοί Έλληνες. Μας συνδέουν οι δρόμοι της Ελιάς κυρίως, που είχε ξεκινήσει από τα μέσα του 19ου αιώνα, συνεχίστηκε. Και μάλιστα ετοιμάζω μια εργασία, μια εισήγηση στο δεύτερο συνέδριο της που φτιάχνει ο Σύλλογος Ελέας Νήσου, όπου είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να θυμίσω ιστορικά και εμπορικά αυτούς τους δεσμούς της Λέσβου με την Γαλλία και άλλες πόλεις και με τη Μασαλία και να μπορέσουμε να κάνουμε γέφυρες οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς με την Γαλλία και κυρίως με την Μασαλία. Το ανακοινώνω γιατί είναι στα σχέδια και στις βλέψεις και επειδή γνωρίζω λίγο και το χαρακτήρα μου, επιμένω σε αυτό που θα σκεφτώ
και με τη βοήθεια των αρχών και των τοπικών φορέων νομίζω ότι θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Εννοείται ότι συνεχίζω την διάδοση και τη στήριξη της γαλλικής γλώσσας. Προσπαθώ με ειδική διδακτική που υιοθετώ και εγώ στο χώρο εδώ που βρίσκεται η Σχολή Γαλλικής και Γαλλικού Πολιτισμού και εδώ είναι και η έδρα του Γαλλικού Προξενείου, να βοηθήσω μέσα από αυτήν την σύγχρονη διδακτική και τις μεθόδους την καλύτερη μάθηση της γαλλικής ως εργαλείο όχι μόνο επικοινωνίας αλλά και μιας διεξόδου διόδου στον επαγγελματικό χώρο. Βεβαίως οι συνεργασίες μου ανοίγονται επί 3 χρόνια, 3ος χρόνος, 4ος συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου παρέχω τη διδασκαλία της γαλλικής δωρεάν, προσπαθώντας να περάσω την ανάγκη της μάθησης των γλωσσών και μη της γαλλικής σε ένα πανεπιστήμιο, και μακάρι και σε όλα τα πανεπιστήμια, σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει την εξωστρέφεια, ανοίγεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και θα ήθελα πάρα πολύ να μείνει η μάθηση της γαλλικής στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου επίσης και βοηθώ και συμβουλεύω και τους σπουδαστές ή μελλοντικούς σπουδαστές για τις σπουδές στη Γαλλία. Δεν θέλω να υποτιμήσω τη χώρα μας, αλίμονο, αλλά το να σπουδάσει κάποιος ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και μη Γαλλικό Πανεπιστήμιο, τοποθετούνται οι κρίσταλοι, τοποθετούνται τα σημεία του εγκεφάλου, της σκέψης, της ψυχής και της πνευματικής ανάτασης διαφορετικά. Καθώς και δίνει πολλές ευκαιρίες στους σπουδαστές να βρουν τους δρόμους τους. Να βρουν τους δρόμους τους σύμφωνα με αυτό που θέλουν, που αγαπούν, που μπορούν, που τους επιτρέπει το μέλλον, χωρίς να μπουν σε αυτή την αγχωτική ταλαιπωρία και βάναυση ταλαιπωρία των πανελληνίων εξετάσεων που βάσει βαθμολογίας θα πάνε κάπου. Μακάρι να είναι αυτό το κάπου αυτό που θέλουν, αλλά πάνε κάπου βάσει βαθμολογίας. Προσπαθώ να δώσω πραγματικότητες, προσπαθώ να δώσω τις ευκαιρίες και ό,τι έχω κι εγώ αποκομίσει από τη ζωή και τα βιώματα και με την συνεχή μου μελέτη, γιατί οι σπουδές σε μένα δεν έπαψαν, συνεχίζω. Πέρυσι υποστήριξα μια πρώτη διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Μποχτώ και φέτος τον Ιούλιο την δεύτερη διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης για την διαπολιτισμικότητα και τη μάθηση της γαλλικής γλώσσας. Υγεία να έχουμε και γεροί να είμαστε για μελλοντικά σχέδια. Συνεργάζεστε και με τον Νικόλα Βαμβουκλή. Τελευταία μας ένωσαν οι δρόμοι της αγάπης για τον πολιτισμό και την άνθηση αυτού του τόπου. Ένα ευαίσθητο παιδί ο Νικόλας. Τον πρωτογνώρισα, η αλήθεια είναι, σε ένα συμβούλιο για τους φίλους του Τεριάντ, του Μουσείου Τεριάντ, όπου ήταν και εκείνος. Και μετά ήρθαμε κοντά για να κάνουμε τις προβολές γαλλικού κινηματογράφου, αλλά πριν αναφερθώ σε αυτό, κάθε χρόνο, για πολλά χρόνια, κάνουμε το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους. Πολλά χρόνια κάναμε στην Αυλή της Πινακοθήκης, εξαίρετες προβολές, και έρχομαι τώρα με τον Νικόλα, ο οποίος μου ζητάει να κάνουμε τις προβολές στον υπέροχο εξωτερικό χώρο που έχει, σε αυτό το χώρο, να το πούμε, εστία πολιτισμού, εικαστικών, που είναι στην Αγία Παρασκευή. 2 καλοκαίρια, δύο φθινόπωρα συγκεκριμένα, κάναμε εκεί, και ελπίζω να το συνεχίσουμε, κάναμε εκεί τις προβολές του γαλλικού κινηματογράφου. Επίσης τώρα το Μάρτιο, και έγινε 21 Μαρτίου, είχαμε τα εγγένεια του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Είναι και αυτό μια έκφραση πολιτισμού που ενώνει τους λαούς, που ενώνει όλους μας και πιστεύω με πρότασή μου που έγινε να το έχουμε το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στο Μόλιβο.
στο φορέα τουρισμού του Μολύβου. Μια άλλη συνεργασία, να φύγουμε από την πόλη, να κάνουμε εκεί τις προβολές του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, παράλληλα με τις προβολές γαλλικού κινηματογράφου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω και το ενδιαφέρον μου, το ιδιαίτερο, που είναι για το Μουσείο Τεριάντο, ο θησαυρός, ο ένας θησαυρός εικαστικός με τους πίνακες των Γάλλων ζωγράφων, μια περιουσία που μας άφησε ο Τεριάντ, να προσπαθήσουμε να δώσουμε με συνεργασία της γαλλικής κοινότητας και γαλλικής κυβέρνησης, να δώσουμε και εκεί μια εξωστρέφεια, ένα άνοιγμα και μια εμπλοκή των μαθητών, των σπουδαστών, με ανταλλαγές μέσα από το χώρο του πολιτισμού του Μουσείου Τεριάντ, και αυτό να προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε.